Σας καταλαβαίνω. Ακούστε όμως λιγάκι κάτι. Καταρχήν, το γεγονός ότι έχουμε μεγάλο έλλειμμα, σας είπαμε ότι έχει να κάνει και με την ύφεση που έχει η χώρα. Άρα το πρώτο μέλημα, γι' αυτό άλλωστε γυρίζεις σε εθνικό νόμισμα, από μόνο το εθνικό νόμισμα δεν είναι η λύση. Είναι η πλατφόρμα, η αφετηρία πάνω στην οποία μπορεί να οικοδομηθεί μια λύση. Το θέμα είναι να αντιμετωπιστεί η ύφεση. Προσέξτε να δείτε τώρα. Έχουμε ένα κράτος το οποίο είναι γνωστό ότι είναι μπάχαλο. Και τέλος πάντων είναι κατ' εικόνα και ομοίωση των κυβερνώντων και των συμφερόντων που εξυπηρετούσαν κάθε φορά. Μόνο οι κρατικές προμήθειες του ελληνικού κράτους είναι 3-4 ποσοστιαίες μονάδες στο ΑΕΠ πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Από αυτό μόνο το νοικοκύρεμα, να το πούμε έτσι, που δεν προϋποθέτει ούτε απολύσεις, ούτε να βάλουμε χέρι στους μισθούς, ούτε να χτυπήσουμε τις κοινωνικές δαπάνες, κόβουμε περίπου το μισό δημοσιονομικό έλλειμμα που παρουσίασε η χώρα το 2009. Δεύτερο, δεν καταλαβαίνω γιατί αυτή τη στιγμή. Τα έλεγε και ο Καραμαλής αυτά με 10 δισεκατομμύρια. Με συγχωρείτε. Έτσι, δεν ξέρω τι έλεγε ο κ. Καραμαλής. Άλλα πράγματα έλεγε και άλλα έκανε. Λοιπόν, το δεύτερο είναι αυτή τη στιγμή. Το ότι θα το ελληνικό διατηρήσουμε κράτος, το υφιστάμενο μοντέλο ανάπτυξη, κύριε Καζάκη, δεν σας απασχολεί καθόλου. Δηλαδή ότι αυτή η χώρα έφτασε εδώ που έφτασε επειδή έχει ένα τεράστιο δημόσιο αντιπαραγωγικό τομέα. Ότι το 18% ποιος του. Ποιο το δημιούργησε αυτό. Μα δεν έχει σημασία. Όχι. Το θέμα είναι το πρόβλημα να λύσουμε. Τώρα να καθίσουμε να κάνουμε μια σχόλια. Θα του επιτρέψετε, κύριε Κόνστα και κυρία Μακρύ, να απαντήσει στην ερώτησή μου. Διότι εγώ περιμένω να ακούσω την απάντηση. Αλλά εσείς δεν τον αφήνετε να μου πείτε. Το δεύτερο βασικό ζήτημα εδώ πρόκειται για μια σειρά δαπάνες του ελληνικού δημοσίου, του ελληνικού κράτους δηλαδή, η οποία είναι εξόγως αντιπαραγωγικές. Για παράδειγμα, το ελληνικό δημόσιο έχει κάλλιστα το εργατικό δυναμικό ή αν θέλετε το προσωπικό που χρειάζεται για να κάνει μια σειρά δουλειές, τις οποίες τις δίνει έξω. Αυτό, αν κάτσετε και μετρήσετε, θα δείτε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κονδύλι. Μα ο βιομηχανικός μας τομέας στηρίζεται σε πρώτες ύλες που εισάγουμε από το εξωτερικό. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Πώς είναι άλλη ιστορία. Όχι, μισό λεπτό. Πηγαίνοντας σε εθνικό νόμισμα, αυτόματα οι πρώτες ύλες ακριβαίνουν. Όχι, όχι, δεν ακριβένουν. Μισό λεπτό. Να το δούμε λιγάκι πώς είναι με τα νούμερα. Λοιπόν, καταρχήν, όταν είχαμε τη δραχμή, για την οποία δεν συμφωνώ με τον τρόπο που χειρίστηκαν οι κυβερνήσεις και τον τρόπο που, δηλαδή, που ακολούθησε η ελληνική οικονομία με τη δραχμή, τα ελλείμματά μας και οι τιμές των εισαγωμένων ήταν πολύ πιο χαμηλές από ό,τι ήταν μέσα στο ευρώ. Επίσης, πρέπει με την επιστροφή σε εθνικό νόμισμα να βάλετε αστερίσκο για τις καταθέσεις. Να ξέρουν Βεβαίως. Οι Έλληνες ότι θα χάσουν μέγα τμήμα των καταθέσεων. Όχι, ακριβώς το ανάποδο συμβεί. Πώς θα συμβεί το ανάποδο. Ακριβώς το ανάποδο. Και ποιο τρόπο θα συμβεί το ανάποδο. Θα σας πω πολύ απλά. Αφού το νόμισμα θα υποτιμηθεί την πρώτη περίοδο. Όχι, δεν πρόκειται να υποτιμηθεί αισθητά. Το εθνικό νόμισμα την πρώτη περίοδο, και χάνεται και το μοναδικό πλεονέκτημα. Όχι. Που το πλεονέκτημα είναι το να γίνουμε ανταγωνιστικοί, τα προϊόντα μας δηλαδή, στο εξωτερικό. Όχι, και κατά τη γνώμη μου είναι τελείως λαθασμένη η προσέγγιση αυτή. Κατά τη γνώμη μου η προσέγγιση που πρέπει να είναι. Όχι, όχι, είναι λάθος προσέγγιση. Δεν έχει αποδειχτεί με κανένα τρόπο, ούτε με μοντέλα, ούτε με τα εμπειρικά δεδομένα, ότι η μείωση ή η υποτίμηση ενός νομίσματος βοηθάει στην ανταγωνιστικότητα. Αυτό που βοηθάει στην ανταγωνιστικότητα είναι η παραγωγικότητα της οικονομίας. Ο τρόπος δηλαδή που επενδύει στην παραγωγή. Και το πρόβλημα είναι αυτό μέσα στο ευρώ, το στίχημά μας ήταν, κοιτάξτε, το ευρώ δημιουργήθηκε για να μην έχουμε εμείς ελλείμματα και πλεονάσματα Γερμανία. Μην το συζητάμε. Και οι τράπεζες να λαιλατούν τις καταθέσεις και την ερευνητικότητα της οικονομίας. Συνέπεια, κύριε Καζάκη, θα υποτιμηθεί ή όχι το εθνικό νόμισμα. Όχι, κατά τη γνώμη μου. Όσα άμεση αυτόματη συνέπεια. Μάλιστα, όχι, δεν είναι αυτόματη συνέπεια. Θα φύγουμε από το ευρώ να πάμε σε εθνικό νόμισμα. Με τι ισοτιμία θα πάμε τώρα στο Με οποιαδήποτε ισοτιμία κριθεί απαραίτητη. Το ερώτημα δεν είναι ισοτιμία. Εκείνη τη στιγμή αυτόματα θα χαθεί μέγα τμήμα των καταθέσεων. Γιατί ακριβώς θα χαθεί μέγα τμήματα. Γιατί η αξία τους θα απομειωθεί. Γιατί ο κόσμος θα ψάξει να βρει ασφαλές καταφύγιο, κύριε Καζάκη, όπως συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Μα δηλαδή. Είναι πολύ απλό, κύριε Κόνστα. Κύριε Καζάκη, αυτό μισό θα λεπτό. Το κάνει εφόσον μισό θεωρεί λεπτό. Ότι έχει καταθέσει ακόμη στην τράπεζα. Με το φόβο. Η πλάκα είναι ότι λεπτό. Δεν έχει καταθέσει στην τράπεζα. Κύριε Καζάκη, με το φόβο μην ξαναγυρίσουμε στη δραχμή, έχουν φύγει από την Ελλάδα 80 δισεκατομμύρια. Αυτή είναι η απάντηση. Όχι. Έχουν ήδη ψάξει. Λάθος κάνετε. 600 δισεκατομμύρια έχουν φύγει από την Ελλάδα λόγω ευρώ. Με το... Πόσα? 600 δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή. 230 με 250 λόγω χρηματιστηρίου που τα βγάλαν έξω στην αρχή του ευρώ. Άλλα 252 δισεκατομμύρια. Τα έχουν κάπου σε δραχμές δηλαδή, γιατί φοβήθηκαν όχι, το ευρώ. Τα βγάλαν έξω σε πιστωτικά προϊόντα του εξωτερικού ώστε να κερδοσκοπούν καλύτερα. Κύριε τα οποία Καζάκη, βγήκαν από το κεφάλαιο στην ελληνική οικονομία. 80 δισεκατομμύρια χρήματα Ελλήνων, πλούσιων και μικρομεσαίων και μικρών φύγανε με το φόβο μην ξαναγυρίσουμε στη δραχμή και έρθουν όλα αυτά τα δεινά. Όχι, ακριβώς ένα δισεκατομμύριο το χρόνο χρειαζόμαστε μόνο για την
εισαγωγή βοδινού. Γιατί δεν παράγουμε πλέον. Σκεφτείτε την επόμενη μέρα να μην έχεις παραγωγή όπως έχει η Αργεντινή και να πρέπει αυτό να το εισάγεις το κρέας για να φας. Και να μην μπορεί να το πληρώσει. Ναι, μισό λεπτό. Καταρχήν, όπως καταλαβαίνω, από ό,τι καταλαβαίνω, οι Έλληνες πριν το 2002 κατοικούσαν σε σπηλιές. Τρώγανε κουκουνάρια και βρισκόντουσαν πάνω με δέρματα. Ήταν την ισοτιμία του Μάρκου, της Δραχμής, το Ριάλι που είχε Κύπρος ή όποιο εθνικό νόμισμα είχε καθένας. Η ελληνική δραχμή. Και ο τιμάριθμος, να σας θυμίσω, ότι ήταν στο 17%. Και τα επιτόκια των δανείων ήταν περίπου ίδια. Δεν ήταν το 3% τα στεγαστικά τα οποία γίνανε μετά με το ευρώ. Βεβαίως. Έτσι δεν είναι. Γι' αυτό οδηγηθήκαμε εδώ που οδηγηθήκαμε. Η διαφορά βρίσκεται στο εξής. Ότι όσο είχες δικό σου εθνικό νόμισμα, δεν οδηγώσουν σε πτώχευση όπως πήγες με το ευρώ. Και το ξέραμε από το 2002. Πάρα πολλές φορές έχει πτωχεύσει το ελληνικό κράτος. Όχι, έχει πτωχεύσει με βάση τα εξωτερικά του χρέη και με το γεγονός ότι ήταν με σκληρό νόμισμα. Κάθε φορά στις τέσσερις πτωχεύσεις που υπέστη στην ιστορία του, ήταν ακριβώς αυτή η ιστορία. Φορτωμένο με εξωτερικό χρέος και αναγκασμένο να λειτουργεί με ξένο σκληρό νόμισμα. Άρα, όχι με δικό του εθνικό. Για να καταλαβαίνω, δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά, λέτε εσείς ότι αυτή τη στιγμή να σταματήσουμε να είμαστε συνδεδεμένοι με ένα, σταθερό, με ένα σκληρό νόμισμα. Πτώχευση και εθνικό νόμισμα. Όχι, ναι, αλλά λέω όχι πολύ απλά. Λέω πολύ απλά. Δεν νόμισμα, αναγνωρίζουμε το χρέος. Αυτό δεν σημαίνει πτώχευση. Τι σημαίνει? Σημαίνει ανατροπή της σχέσης οφειλέτη-δανειστή. Δεν αναγνωρίζουμε τη σχέση. Πτώχευση σημαίνει αυτό, κύριε Κατάκη. Τώρα παίζουμε με τα λόγια. Όχι. Πτώχευση έχει συγκεκριμένες νομικοπολιτικές συνέπειες. Είναι σαν να πάω στην τράπεζα και να πω δεν αναγνωρίζω το χρέος μου. Δηλαδή έχω ένα στεγαστικό. Είστε παλιοτράπεζα, δεν σας αναγνωρίζω. Φεύγω. Και τελειώσαμε. Όχι, δεν τελειώσαμε. Είναι δηλαδή πολύ απλό. Οι απέναντι που έχουν 350 δισεκατομμύρια. Αυτοί θα χρέος επιχειρήσουν να εκποιήσουν εθνική μας περιουσία στο εξωτερικό δεν, και εδώ. Δεν έχουν δικαίωμα σας καταρχήν. Ρωτώ, κύριε Κατάκη. Βεβαίως θα το προσπαθήσουν. Λοιπόν. Αλλά δεν έχουν δικαίωμα, διότι το κράτος με βάση το διεθνές δίκαιο έχει ασυλία λόγω άσκησης εθνικής κυριαρχίας. Γι' αυτό η κυβέρνηση φρόντισε με τη σύμβαση δανειακής διευκόλυνσης που του έβαλε η Τρόικα να υπογράψει την ανεφόρον και αμετάκλητα απεμπόλυση εθνικής κυριαρχίας και την ασυλία της. Αλλά αυτό δεν απλά, έχει περάσει από το. Μου, θα πάμε μα δηλαδή, τίποτα δεν είναι απλό. Ένα λεπτό, μα, εγώ δεν λέω τίποτα ένα απλό. Ένα λεπτό, σας παρακαλώ. Θα πάμε δηλαδή έτσι τσαμπουκά. Αέρα. Θα τους πούμε, ξέρετε όχι, κάτι. Δεν είναι αέρα. Δεν σας πληρώνουμε. Και αυτοί θα το δεχθούν. Εδώ μας έχουν βάλει τα δύο πόδια σε τρία νούμερα μικρότερο παπούτσι. Θα τους πούμε ότι δεν τους πληρώνουμε και από πάνω και θα μας αφήσουν. Όχι, φυσικά δεν πρόκειται να μας αφήσουν. Αλλά το αστείο είναι το εξής. Ότι αυτή τη στιγμή η πολιτική που λέει τα δίνω όλα έχει οδηγήσει σε ολοκληρωτική καταστροφή. Α, ναι. Να, έτσι. Λοιπόν, το θέμα εγώ απλά βάζω ότι θα πρέπει να ασκήσουμε τα ένομα δικαιώματά μας. Και ένομα δικαιώματά μας είναι ασκώ την κυριαρχία μου και λέω ότι αυτό το χρέος δεν πληρώνεται, δεν θα πνίξω το λαό μου προκειμένου να πληρωθεί και σταματάω να το πληρώνω λέγοντας πολύ απλά ότι το συγκεκριμένο χρέος δεν είναι τίποτα άλλο παρά πανωτόκια, πάνω σε πανωτόκια, από δάνεια που έρχονται από το 19ο αιώνα, νησάφι, να τελειώσουμε εδώ και με αυτή την έννοια να ξεκινήσω μια άλλη πολιτική ανάπτυξη ώστε να σταθεί στα πόδια του τόπος. Αυτό το πράγμα είναι. Με κανένα εργαλείο όμως, γιατί βεβαίως μετά από αυτή την αξιοπιστία που λέτε, δεν θέλω, δεν πληρώνω, δεν αναγνωρίζω, κανένας ποτέ ξανά δεν πρόκειται να ανοίξει τις πόρτες του στην Ελλάδα. Θα γίνουμε μια εσωστρεφής μικρή χώρα, τελείως απομονωμένη και εντελώς δακτυλοδεικτούμενη. Όπως η Αργεντινή. Όχι, η Αργεντινή ήταν όχι, πολύ πλούσια χώρα, κύριε Καζάκη. Δεν έχουμε καμία σχέση. Η Ελβετία με την Αργεντινή. Ήταν αυτάρκη σε όλα. Εν πάση περιπτώσει, το σενάριο που περιγράφεται αυτό τώρα, είναι. Ακούστε, όχι, δεν είναι αυτό το σενάριο, διότι δεν έχει επιβεβαιωθεί στην πράξη από καμιά χώρα. 36 χώρες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με διάφορες μορφές, διέγραψαν μέρος ή σύνολο του χρέους. Καμία από αυτά. Μα και εμείς θα το διαγράψουμε τώρα με το κούρεμα που θα μα δει. Δεν πρόκειται να διαγραφεί. Άρα αυτό να είναι κύριε Χατζηνικολάου. Το δηλαδή κούρεμα με τον τρόπο που το κάνουν δεν πρόκειται να διαγραφεί. Απλά θα μεταφερθεί στο μέλλον αφενός και αφετέρου άμεσα στις πλάτες του ελληνικού λαού. Δεν φτάνει δηλαδή με το τι έχει υποστεί. Θα του φορτώσουν άμεσα χρηματοοικονομικές εγγύησεις, εμπράγματες εγγύησεις και μια σειρά άλλα κουρέματα συντάξεων, μισθών, εργασιακών συνθήκων με αποτέλεσμα ειλικρινά να ζήσουμε ολοκληρωτική καταστροφή, τριτοκοσμική οικονομία και χώρα για τις επόμενες δεκαετίες. Αυτό πρέπει να αποφύγουμε, πάση θυσία. Κύριε Καζάκη, είτε συμφωνεί κανείς είτε διαφωνεί μαζί σας, είχε πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση μαζί σας. Αυτό είναι το βέβαιο. Και θα χαρώ να σας έχω και σε μια εκπομπή μου σύντομα για να δοκιμαστούν οι απόψεις σας και στη σύνθεση ενός πολιτικού πάνελ. Θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Και εγώ ευχαριστώ.